Καλησπέρα και να καλωσορίσω τον κύριο Αλέξανδρο Μακογιαννάκη. Καλησπέρα σας. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Γιατί είναι μια ημέρα στην οποία κάνετε έναν απολογισμό, αν θέλετε, κύριε Μακογιαννάκη, καθώς έρχεστε από τη χθεσινή εκδήλωση που παρουσιάσετε τους πρώτους υποψηφίους για την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Τι αποτύπωμα σας άφησε η χθεσινή βραδιά? Για να ακριβολογούμε, έρχομαι από τη Σιτία. Μόλις ήρθα σήμερα, είχα επισκεφτεί τη Σιτία να δω και τις ζημιές που άφησε η κακοκαιρία. Όσον αφορά τα χθεσινά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση με πολύ ενθουσιασμό, πολύ παλμό. Όπως μου μετέφεραν οι υπόλοιποι, γιατί εγώ λόγω ηλικίας δεν τα θυμόμουν, υπήρχε κόσμος πολλής και είχαν πολύ καιρό να το δούνε και να το αντιληφθούν. Επομένως, είμαι πάρα πολύ περήφανος, είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια και νομίζω εχθές δόθηκε ένα μήνυμα ότι τελικά δεν θα πρέπει να θεωρείται καμία εκλογική διαδικασία δεδομένη και κανένας κριτικός δεδομένος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων που παρουσιάσατε χθες, κύριε Μακογιαννάκη? Καταρχάς, να σας πω ότι οι 5 από τους 10 είναι κάτω των 45 ετών. Οι 6 από τους 10 δεν έχουν ξαναδοκιμάσει την τύχη τους στα κοινά. Επομένως, η ανανέωση νομίζω δεν είναι πλέον μόνο σε επίπεδο επικεφαλής, είναι σε όλο το ψηφοδέλτιο. Είναι άξιοι άνθρωποι, ικανοί, αναγνωρίσιμοι σε όλη την κοινωνία, από όλες τις παραγωγικές τάξεις, από όλες τις ηλικίες, από όλες τις περιοχές του νομού. Είναι άνθρωποι ικανοί, άξιοι και άξιοι επαγγελματίες και νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό παρανομαστή, το μεράκι, την αγάπη για την Κρήτη και να προσφέρουμε στον τόπο αυτό. Άρα, σε σχέση με τα πρώτα χαρακτηριστικά, είναι νέοι, είτε ηλικιακά, είτε στο κομμάτι της ενασχόλησης τους με την αυτοδιοίκηση. Αναρωτιόταν χθες ο κόσμος, αφού έγινε και η παρουσίαση, έλεγαν ο Αλέξανδρος Μακογιαννάκης εμφανίζεται πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όμως, το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι: τι έχουμε να περιμένουμε? Έχετε κάποιους άσους, αν θέλετε, στο μανίκι που ενδεχομένως ακόμα μην τους έχετε ρίξει στο τραπέζι? Ακριβώς. Είπαμε λοιπόν στο τελείωμα της παρουσίασής μας ότι έχουμε αφήσει κάποια κενά και τα κενά αυτά δεν αποτελούν έλλειμμα. Απλά δίνουμε ένα χρόνο ρήμανσης στους άξιους και ικανούς ηρακλειώτες, οι οποίοι θα αντιληφθούν και θέλουμε να αντιληφθούν ότι έχουμε θέσεις ευθύνης και για εκείνους, ώστε να πάμε όλοι μαζί. Είμαστε ήδη μια πολύ δυνατή ομάδα. Μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, ώστε αυτό το οποίο περιέγραψα χθες, το ότι θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών, το οποίο το θεωρώ δεδομένο, να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί. Νιώθετε, κύριε Μακογιαννάκη, ότι ενδεχομένως καταβάλλετε περισσότερη προσπάθεια στο να πείσετε τον κόσμο ότι είστε εδώ και ότι αξίζει αυτή η παράταξη? Γιατί καταλαβαίνω από τα λόγια σας ότι εκείνο το οποίο θέλετε να κάνετε είναι να κάνετε μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά και μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως ακόμα να έχουν, αν θέλετε, να κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Πιστεύετε ότι καταβάλλετε λίγο περισσότερο κόπο σε αυτό? Είναι λογικό να έχουν αποστάσεις και επιφυλάξεις. Δεν με γνωρίζανε. Ο κόσμος δεν με γνώριζε. Και ξέρετε, το άγχος το οποίο είχα εξ αρχής πριν από όλη αυτή τη διαδικασία ήταν να προλάβω να με γνωρίσει ο κόσμος. Αυτό ήταν το άγχος το οποίο είχα. Και νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως πίστευα πολύ και στο εγχείρημα αυτό και στις δυνατότητες τις δικές μου. Όσο λοιπόν μας γνωρίζει ο κόσμος, τόσο μεγαλύτερη δυναμική αποκτάμε. Είναι λογικό και ήταν λογικό εξ αρχής να ήταν λίγο έτσι παγωμένα τα πράγματα. Δεν με γνώριζαν, τώρα με μαθαίνουν. Επομένως, νομίζω όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Έρχεστε λοιπόν από τη Σιτία, για να πάμε και στο κυριολεκτικό κομμάτι. Μόλις ήρθατε από την Σιτία, μια περιοχή της Ανατολικής Κρήτης που δοκιμάστηκε πάρα πολύ άσχημα τις τελευταίες ώρες μαζί με την Ιερά Πέτρα. Και όλο αυτό δένει με τη συζήτηση των καταστροφών στη Δυτική Κρήτη. Υπάρχουν πληγωμένες περιοχές, κύριε Μακογιαννάκη. Και το ερώτημα του κόσμου είναι τώρα τι κάνουμε, τι κάνει η αυτοδιοίκηση για μας, όχι μόνο η κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί νομίζω ότι ξεκινούν οι διεκδικήσεις από την αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Τα δύο άκρα της Κρήτης δυστυχώς το τελευταίο διάστημα επλήγησαν πολύ. Υπέστησαν πολύ μεγάλες καταστροφές και ζημιές και σε περιουσίες αλλά και σε υποδομές. Αυτό το οποίο σήμερα είπα και το εννοώ απόλυτα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε κοντά στους πολίτες αλληλέγγυοι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να επιληθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στη συνέχεια φυσικά να αποδοθούν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες, σοβαρές και ουσιαστικές,
Δεν μπορούμε να φταίμε και να λέμε ότι φταίει διαρκώς η βροχή ή η κακοκαιρία. Επομένως, νομίζω ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει όλοι να είμαστε κοντά στους πολίτες, όπως και εγώ επιχείρησα να κάνω σήμερα. Αλλά σε δεύτερη φάση κυρίως να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά και φυσικά να αποδοθούν οι ευθύνες, να δει επιτέλους ο κόσμος τι θα έπρεπε να γίνει όλα αυτά τα χρόνια και τι δεν έγινε. Και να πούμε και εμείς με τη σειρά μας ότι έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας διαφορετικές προτεραιότητες, οι οποίες αφορούν και την βελτίωση και τη συντήρηση των υποδομών σε όλο το μήκος της Κρήτης, αλλά φυσικά και στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και στην πολιτική προστασία. Άρα θεωρείτε ότι οι ευθύνες πρέπει να επικεντρωθούν στις υποδομές και στη συντήρηση του? Θεωρείτε ότι κάπου αφήσαμε ενδεχομένως κάποια πράγματα και τα βρήκαμε μπροστά μας? Θα σας περιγράψω τα λόγια κατοίκων τα οποία δεν είναι δικά μου. Είπαν λοιπόν ότι αν είχαν έγκαιρα ή εν πάση περιπτώσει στα τελευταία διάστημα καθαρίσει τον ποταμό, ενδεχομένως το ρεύμα του ποταμού ή το ρέμα να ήταν σε πολύ μικρότερη ένταση και να δημιουργούνταν μικρότερες καταστροφές. Σε αυτό λοιπόν αποκλειστική ευθύνη έχει η περιφέρεια. Mm-hmm. Τα ρέματα και τα ποτάμια είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της περιφέρειας. Επομένως, ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν ευθύνες και δεν θα πρέπει να λέμε ότι δώσαμε εντολή στο να καθαριστούν κάποια ποτάμια εκ των υστέρων. Σίγουρα καλό είναι να γίνει επιτέλους, ώστε να μην το ξανααντιμετωπίσουμε, αλλά καλό είναι να συζητηθεί γιατί δεν έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να ανοίξει και περισσότερο η βεντάλια της συζήτησης για την πολιτική προστασία, αυτό που λέμε πολιτική ακριβώς, προστασία? Ακριβώς. Εμείς θα έχετε την ευκαιρία και εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας να δείτε το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε πολύ σύντομα. Έχουμε μια ολόκληρη ενότητα η οποία αναφέρεται στην πολιτική προστασία. Mm-hmm. Είναι μείζον το να προστατεύσουμε τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Είναι μείζον να προστατεύσουμε και να παρέχουμε ασφάλεια και στους ίδιους. Και το αμέσως επόμενο διάστημα θα δείτε και τους τρόπους στους οποίους προτείνουμε. Αγροτική πολιτική, είτε αυτή έρχεται από τα πάνω, είτε διαμορφώνεται, αν θέλετε, και στο βαθμό που γίνεται από το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Τι λέει το πρόγραμμά σας για την αγροτική πολιτική? Γιατί ξέρετε ότι στηρίζεται πάρα πολύ η Κρήτη σε αυτό το κομμάτι, όπως και στον τουρισμό. Οι δύο βαριές μας βιομηχανίες. Το δικό σας το πρόγραμμα τι λέει πάνω σε αυτό? Και το λέω με αφορμή και τις ζημιές που υπέστησαν οι άνθρωποι σε Σιτία και Σιερά Πέτρη παραγωγή. Εμείς έχουμε να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχάς, συμφωνώ απόλυτα ότι η αγροτική παραγωγή, είτε αφορά την γεωργική καλλιέργεια είτε την κτηνοτροφία, αποτελούν μαζί με τον τουρισμό τη ραχοκοκαλιά της κριτικής οικονομίας. Εμείς αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι επιτέλους να δώσουμε μία μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εξωστρέφειας των ποιοτικών κριτικών προϊόντων τα οποία έχουμε και σε επίπεδο τιμών. Είναι πάρα πολλές φορές, ακούγεται πολλές φορές ότι έχουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα τα οποία δεν διεκδικούν τις τιμές οι οποίες αναλογούν σε σχέση με την ποιότητά τους. Επομένως, στοχεύουμε στο να δώσουμε μία βάση στην εξωστρέφεια. Στοχεύουμε στο να κοιτάξουμε πώς θα τα συνδέσουμε τα αγροτικά μας προϊόντα με τον τουρισμό. Mm-hmm. Έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς γίνεται και ξαναγίνεται η ίδια συζήτηση χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Υπάρχουν τρόποι. Πολλές φορές λέμε ότι από τη μία, για να αναλύσω λίγο περισσότερο το κομμάτι του γιατί οι τουρίστες ή οι ξενοδόχοι οι ξενοδόχοι και στη συνέχεια οι τουρίστες δεν επιλέγουν τα κριτικά αγροτικά προϊόντα. Απ' τη μία λοιπόν είναι ότι θεωρούνται ακριβά τα προϊόντα μας για τους ίδιους τους ξενοδόχους. Απ' την άλλη οι ίδιοι οι αγρότες έχουν ένα υψηλό κόστος, το οποίο φυσικά οφείλεται και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό. Mm-hmm. Επομένως θα πρέπει και κεντρικά να δοθούν κάποιες λύσεις σε αυτούς και φυσικά να δοθούν ενδεχομένως και κάποια κίνητρα στους ξενοδόχους, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν τα δικά μας προϊόντα και φυσικά να προωθούν στους τουρίστες, όπου αντιλαμβάνεστε στη συνέχεια και οι ίδιοι θα είναι οι καλύτεροι διαφημιστές των προϊόντων αυτών. Ένα λοιπόν είναι αυτό, είναι η εξωστρέφεια. Έχει να κάνει φυσικά και με τις υποδομές τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε, ώστε να μην μας ληφθεί το νερό. Γιατί χωρίς νερό αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε παραγωγή. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω θα τα παρουσιάσουμε πολύ πιο αναλυτικά,
Αλλά με λίγα λόγια, αυτά είναι τα οποία εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά θα μπορέσουμε και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε, ώστε και η αγροτική παραγωγή επιτέλους να φτάσει στο σημείο που της αξίζει. Άρα έχουμε να περιμένουμε και συγκεκριμένες ανακοινώσεις ότι έχει να κάνει. Φυσικά, με το φυσικά. Σε κάθε. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι μοιράζεται και το φυλάδιό μας σιγά-σιγά. Έχουμε πει ότι έχουμε βάλει 11 τομείς και είναι τα 11 βήματα ώστε να πάμε την Κρήτη μπροστά. Λοιπόν, οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Μαρκογεννάκη, γιατί έχουμε κάθε φορά να βάζουμε στο τραπέζι κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.